Για μια επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετατέθηκε η συζήτηση για το οικονομικό όφελος που θα έχει ο Δήμος Καβάλας και ο Νομός από τη νέα συμφωνία μεταξύ του ελληνικού κράτους και της εταιρείας Καβάλα Oil για την ανανέωση της διάρκειας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στον κόλπο της Καβάλας. Στη νέα συμφωνία επίσης θα ρυθμιστεί και το ύψος του φόρου που θα καταβάλει η εταιρεία ως ανταποδοτικό όφελος για την εκμετάλλευση του ορικού πλούτου της περιοχής. Ο προηγούμενος νόμος όριζε ότι ο πόρος αυτός αποδίδεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και αντιστοιχούσε στο 5% των ακαθάριστων κερδών της εταιρείας. Όπως είπε ο πρόεδρος της Καβάλα Oil και δημοτικός σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Βαγγέλης Παπάς, το 5% ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Εμείς είχαμε μια σύμβαση με ανανεούμενες πενταετίες. Τον Ιούλιο του 2011, πέρσι δηλαδή, έρχεται και ο νέος νόμος ορίζει για τα θρυλούμενα κοιτάσματα τα νέα, όχι για τον Πρίνο και τα άλλα, ότι θα ισχύσουν 25ετία. Και μάλιστα εκεί πέρα μέσα στο νόμο έρχεται και λέει ότι θα υπάρχει και 5% περιφερειακός φόρος. Που αυτό εδώ πέρα είναι το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Πόσο από αυτό το 5% θα πάρει η τοπική κοινωνία και πόσο θα πάρει το κράτος. Γιατί τελικά ο περιφερειακός φόρος πρέπει να πάρει όλη την τοπική κοινωνία. Που είναι φοβερό ποσό, μεγάλο ποσό. Και εμάς το αίτημά μας είναι το εξής. Ότι εμείς θέλουμε να εναρμονιστούμε με το νόμο 4001 που ψηφίστηκε πέρσι. Από τη στιγμή που ισχύει η σύμβαση, από το 99. Δηλαδή, εφόσον μας λέει ότι οι πενταετίες τέλος, πρέπει να πάρουμε τον νόμο. Και εκεί πέρα μέσα ο νόμος ρυθμίζει τι ακριβώς περιφερειακό φόρο θα πληρώνουμε, πόσος είναι ο φόρος εισοδήματος. Και έγινε λοιπόν από τον κύριο Μανιάτη μια πολύ καλή προσπάθεια και σας έστειλε ένα κείμενο όχι προς εσάς, το κοινοποίησε σε εσάς, δεν απευθυνόταν σε εσάς, απευθυνόταν στα κόμματα και στους τομεάρχες των κομμάτων να απαντήσουν, που λέει ότι εμείς καταλήξαμε εδώ. Καταλήξαμε σε αυτό το σχέδιο. Πείτε μας τη γνώμη σας για να πάει, όχι με τροπολογία, να βάλω εγώ την υπογραφή μου σαν υπουργός, να βάλει την υπογραφή της η εταιρεία από την άλλη την παιδιά και να πάει στη Βουλή να συζητηθεί σαν τροποποιητική σύμβαση. Άλλο τροπολογία, άλλο. Αυτό μπορεί να συμβεί και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν ο κύριος Μπανιάτης που συνεχίζει να είναι υπουργός, βάλει την υπογραφή του, βάλουμε και εμείς την υπογραφή μας, από εκεί και πέρα θα πάει κάποια στιγμή στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, να κυρωθεί. Να κυρωθεί με νόμο. Είπα κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν κύριε Δήμαρχε, αυτό που λέει ο κύριος Ερυβλίδης είναι το 5% που δεν το διευκρινίζει η κυβέρνηση που θα πάει, το λέει περιφερειακό φόρο, αλλά δεν το διευκρινίζει και για να καταλαβαίνει εδώ πέρα το σώμα στη σημερινή χαμηλή παραγωγή που έχει ο Πρίνος και στην πολύ χαμηλή, θα έλεγα, δεν υπάρχει πιο χαμηλή για να λειτουργήσει. Αυτός ο φόρος είναι 4 εκατομμύρια για την τοπική. Αυτά τα 4 εκατομμύρια δολάρια πού θα πάνε. Για να τα ακούσουν και μερικοί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο αγαπητός πρόεδρος της Καβάλα Oil δεν έχει ενημερωθεί περί της απαντητικής σας επιστολής. Δεν ζητάνε ποσοστό ο Δήμαρχος, όχι εγώ, αγαπητέ Βαγγέλη Παπά, μέρος του 5%. Ζητάει επιπλέον βασιλικό φόρο μισό έως 1,5%. Να πάτε πει στους συναδέλφους σου εκεί. Νιώσω για να μην πέσουμε σε καμιά παγίδα. Για να το διερευνήσετε καλά εσείς, γιατί εσείς κατ' ουσίαν κατευθύνετε πολύ στο ζήτημα, αρχικά είχαν δοθεί αυτά τα χρήματα στις νομαρχίες. Νομαρχία Αρκαδίας και Νομαρχία Κοζάνης. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα σε μια περίοδο που τότε οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παίρνονταν κυριολεκτικά. Αφού οι νομαρχίες όμως και οι νομάρχες τότε ήταν αιρετοί πλέον, το κράτος εφρόντισε με την Διαμαντοπούλου, αν θυμάμαι καλά, να αφαιρεθεί από τους νομάρχες και από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις η διαχείριση του πόρου και να δοθεί στις περιφέρειες.